Άρα, όπως είπαμε, ρυθμίσεις. Κάνουμε όλες τις δράσεις κανονικά, μπαίνουμε σε όλες τις δράσεις, ετοιμάζουμε τη δικαστική και την εξωδική και την εξωδικαστική μας άμυνα. Αν δεν είσαι έτοιμος, πού να πας. Αλλά δεν το κάνουμε μια φορά το 2015 και περιμένουμε μετά 10 χρόνια να ζήσουμε με αυτό. Ναι. Υπάρχει λοιπόν και αυτό που λέγεται επικαιροποίηση φακέλου. Βάλε μας, αγαπητέ μου σκηνοθέτη, την εικόνα. Γιατί? Διότι πρέπει ο φάκελός μας στην υπέρβαση να επικαιροποιείται κάθε 2-3 χρόνια. Με βάση τι? Με βάση την καινούργια νομοθεσία και τις καινούργιες δικαστικές αποφάσεις. Υποτεθείστο ότι δεν υπήρχε τίποτα καινούργιο. Που είναι κάθε χρόνο έχεις 2-3 διαφορετικά, 2-3 καινούργια πράγματα. Είτε από νομοθετήματα είτε από νομολογίες. Αλλά ας υποθέσουμε ότι δεν είχες τίποτα. Και έχεις μία αντιδικία, εγώ με τον Κυριάκο, δεκαετή. Και πριν 10 χρόνια του είχα στείλει ένα εξώδικο λέγοντας το κάτι. Αυτό το κάτι δεν το έχει σεβαστεί ή δεν έχει προσαρμοστεί ή δεν έχει εξακολουθεί αυτή η κατάσταση. Θα πάω σε ένα δικαστή και θα το πω, κύριε δικαστά μου, πριν 10 χρόνια του είχα στείλει ένα εξώδικο και δεν έκανε τίποτα. Θα σου πει δικαστής 10 χρόνια τι έκανε. Εσύ 10 χρόνια περίμενε. Ρε τελεμέ, τι περίμενε. Περίμενε να συμμορφωθεί, δεν έκανε κάτι άλλο. Υπάρχει όμως η επικαιροποίηση. Ναι, ναι. Και σα λέω το εξή απλό. Σήμερα που μιλάμε. Ενέτη 2024, ναι, οι παλιοί δανειολήπτες, αυτοί που είσαστε πριν από το 2020, πρέπει να επικαιροποιήσετε με βάση το πτωχευτικό νόμο, βέβαια, με βάση την απόφαση Ολομέλειας του Αρείου Πάγου την 1 του 2023, βέβαια, που έκρινε το θέμα της νομιμοποίησης, όπως το έκρινε, ναι, με βάση τον πρόσφατα ψηφιστέντο νόμο τον Νοέμβριο τον 5072 του 2023, και με βάση όλες τις δικαστικές αποφάσεις, βέβαια, βέβαια, που έχουν βγει στο μεσοδιάστημα. Βέβαια. Όσοι έχετε επικαιροποιήσει με τον πτωχευτικό νόμο και τη 01 του 2023, ναι, πρέπει τώρα να επικαιροποιήσετε με την 5072 του 2023. Πρέπει να έρθετε από το γραφείο, ναι, ναι, να δείτε τι γίνεται ο φάκελός μου, σε τι κατάσταση βρίσκομαι και μάλιστα έχουμε βάλει άνθρωπο να κάνει ειδικά αυτή τη δουλειά. Υπάρχει αυτό, δηλαδή. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό που είπες. Να έρθετε, να ενδιαφερθείτε για να ανοίξει ο φακελός σας. Τι χρειάζεται, κάτι μπορεί να μην χρειάζεται. Μα το κάνουμε αυτή ήδη. Αυτή είναι η επικαιροποίηση. Άκουσε, ναι. Το κάνουμε ήδη. Έχουμε βάλει άνθρωπο να κάνει μόνο αυτή τη δουλειά. Τι κάνει λοιπόν αυτός ο καινούργιος εργαζόμενος υπέρβασης? Ανοίγει μόνος του τους φακέλους όλων των δανειοληπτών. Βλέπει μόνος του τη λύπη και ενημερώνει τηλεφωνικά έναν προς έναν τους δανειολήπτες. Για να έρθουν δηλαδή όσοι πρέπει να επικαιροποιήσετε φάκελο, ενημερώνεστε ήδη τηλεφωνικά από τον κύριο Δρυβάκο, σας λέω και από ποιον ενημερώνεστε. Το από τον κύριο Δρυβάκο τηλεφωνικά, που σας λέει είδαμε το φάκελό σας, λείπει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό, ελάτε από το γραφείο να επικαιροποιήσετε, κοιτάξτε. Πιο πολύ από αυτό, ευχαριστούμε τον σκηνοθέτη για την εικόνα, πιο πολύ από αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε ακόμα και αυτό. Υπενθυμίζω. Τα είπαμε στις προηγούμενες εκπομπές, τα λέμε και σήμερα γιατί θέλω να τρέξουμε να φτάσουμε στα στατιστικά. Ναι. Προσοχή στους απατεώνες και στα κοράκια των ρυθμίσεων. Έχει βρωμήσει η αγορά παπατζίδες και απατεώνες, άλλοι συστήνοντας δικηγόροι, άλλοι ως οικονομολόγοι, άλλοι ως λογιστές. Άλλοι ενώ είναι κρυφοί συνεργάτες των σερβίσεων, των παίζουν διαπραγματευτές και σκοπό δεν έχουν να σας λύσουν σας το πρόβλημα, σκοπό έχουν να κάνουν μάγκα το σερβίσε. Άλλοι το παίρνουν σωτήρες των δανειοληπτών και άμα πάτε και δείτε το ε9 τους, κάθε μήνα χτυπάνε και ένα κίνητο πληστηριασμό. Υπάρχουν και τέτοιοι. Προσέξτε. Το παίζουν σωτήρες των δανειοληπτών, το παίζουν επαναστάτες του πληκτρολογίου. Στο Facebook έχουν πολύ μεγάλη πέραση αυτοί. Πάρα πολύ γνωστοί επαναστάτες, επώνυμοι επαναστάτες, που άμα τους πείτε φέρε μου παιδάκι μου το ε9 σου, λέει μα όχι φέρτο. Καταρχήν φέρε το πτυχίο σου που δεν έχεις. Αλλά πες ότι το πτυχίο το ξεπερνάνε, ότι και με αγράμματος κάνουμε παρέα. Ωραία. Φέρε μας τώρα το ε9 σου ρε αγράμματε να δω. Είσαι πραγματικά Θεόδωρος Κολοκοτρώνης όπως το παίζεις ή μήπως είσαι τίποτα κοράκι. Μαυροκορδάτος. Ναι. Και λες κάθε 6 μήνες ρε μεγάλη από πού τα ψωνίζεις αυτά τα κίνητα. Ε μάμα δεν μου φέρνεις και τον τίτλο. Εκεί λοιπόν θα δείτε τι είναι από τους πληστηριασμούς. Αυτοί που το παίζουν σωτήρες των δανειοληπτών.